Καλησπέρα και καλώς ήρθες στο Cash or Trash. Πες μας δύο πράγματα για σένα. Είμαι ο Χάμης. Είμαι 48 ετών και είμαι συλλέκτης πολύτιμων αντικειμένων. Εάν εντοπίσω κάτι καλό στο οπτικό μου πεδίο, έχει ψηριστεί μέχρι να πεις Αρσέλουπε. Δέσποινα, ο Χάμης έχει θετική ενέργεια και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Σε κάνει να νιώθεις πιο ανάλαφρη από ποτέ. Το παραδίδω. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στο καστανό ρυθρό και χρυμπαρένιο μπουργκουντό προχορταλοκίνδυνο δωμάτιο των αγοραστών, φορώντας ένα κοραλοφυστικό χρυστοπίκλητο ουρανί της τσαντισμένης χλωρίδας καφτάνη δεσμήρα και πατώντας ένα ρουμπινό καλενό κόκκινο μυαράκιο χαλί. Τέτοιο χαλί, τόσο ζωντανό και διαδραστικό, δεν έχετε ξαναδεί. Το ποτίζετε δύο φορές τη μέρα σαν μπιγκόνια και ενθίζει. Το παίρνετε με τρίχα Γιάννη Ζουγανέλη και σε μια εβδομάδα έχει γίνει διασταύρωση φλοκάτης Γιάννη Γιοκαρίνη με χρυσό μαλλοδέρας Ανδρέα Παλομπαρίνη. Ας παδεχτούμε όμως όλοι μαζί το νέο μας πολιτή με το ωραίο όνομα. Θες να ρωτήσω καλέ μου, από πού βγαίνει το Χάμης? Από τον Κορυδαλό, συνήθως με διημεριάδια, ενίοτες και από το Μαλαντρίνο. Δεν κατάλαβες μάλλον, Τζόγια μου, αγάπη μου. Το όνομα Χάμης, από πού βγαίνει? Από εκεί που φαντάζεστε. Από το Χάμης? Όχι, από το Λίνος. Τι καλό μας έχεις φέρει σήμερα, Χάμης. Δείξε το μας για να το εκτιμήσουμε. Άσε ρε αλεπουδιάρε, που περιμένω εγώ εσένα να το εκτιμήσεις. Τα ορφανά πορεύονται και οι χείρες κονομιούνται, ράμε. Ο Χάμης στο πρώτο βλέφαρο σου έχει κάνει εκτίμηση πιο ακριβή και από τον Ριχάρδο. Δηλαδή, Χάμη, το δαχτυλίδι που φοράω, πόσο πιστεύεις ότι κάνει? 17.456 ευρώ και δεν το φοράς πια. Καλά, πού είναι το δαχτυλίδι μου? Παραγωγή! Παραγωγή! Θα τρελαθώ! Θα τρελαθώ! Δαχτυλίδι μου! Χάμη μου, πόσα λεφτά υπολογίζεις να βγάλεις σήμερα? Καμιά 50 ευρώ υπολόγιζα. Αλλά άμα μείνω κανένα τέταρτο ακόμα εδώ πέρα μέσα, βλέπω να βγαίνω με καθαριστικό μεγαλύτερο και από αυτό της Γιάννας Αγγελοπούλου Δασκαλάκη. Χάμης, Χάμης, μην καθυστερείς άλλο. Οι αγοραστές μας περιμένουν να δουν το προϊόν σου για να σου κάνουν μία προσφορά που δεν θα μπορείς να αρνηθείς. Go, Χάμης, go, 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 go. Πάει. Buyers, είναι έτοιμα τα κατοστάρια στα πορτοφόλια σας να κυματίσουμε σύστια? Ναι. Είστε έτοιμοι να δώσουμε όσο ένας Αμερικανός τουρίστας για να φάει καβουροπόδρα στη Μύκονο? Ναι. Λεφτάδες μου εσείς, αυτά λέτε και με τρελαίνετε. Έλα λοιπόν, Χάμη άρχοντα, και πάρε μας τα υπάρχοντα. Τι καλό μας έφερες? Σας έχω φέρει ρε παιδιά, αυτήν εδώ τη δαχτυλιδιά να πούμε. Oh, θα τρελαθείτε. Είναι σαν νύχη αλανιάρι τυρανόσαυρο. Σας μιλάω για ένα κομμάτι πιο συλλεκτικό και από γκολ του Σάντορ Τόργκελε. Αυτό το συγκεκριμένο το είχε στο Βατερλό ο Ναπολέοντας. Γιατί τότε δεν είχαν μπατονέτα. Έχωνε λοιπόν την υπουργιά μέσα στο αυτί μέχρι να αλλάξει οι εργοστασιακές ρυθμίσεις στον τύπανο. Και μετά στα καπάκια έκανε μπομπόνια με την καυκαλήθρα του κεριού που είχε γίνει σαν βράχος της Αγιάς στα μετέωρα. Θα τρελαθώ! Δεν τρελαθώ, δεν τρελαθώ! Αυτό δεν είναι το μυτερό Might Figure του Ναπολέοντα από το Λούβρο? Αποκλείεται όμως να είναι το αυθεντικό, γιατί το original εκλάπη πέρυσι τον Ιούλιο. Τον Αύγουστο. 25 Αυγούστου για την ακρίβεια. Ήθελα να είναι παρθένος με οροσκόπο δίδυμο η κλοπή για να είναι δυναμική και άπιαστη. Και εσείς που το ξέρετε, τι κάνατε εκεί? Είχα πάρει τριήμερη εκπαιδευτική άδεια από το Μαλανδρίνο για να πω στο Πολυτεχνείο. Με εξετάσεις? Όχι, με τροχό και στραβοκατσάβιδο. Μας λες δηλαδή, Χάμη, ότι αυτό το δαχτυλίδι είναι το αυθεντικό των 100.000 ευρώ? Μάλιστα, ο κύριος Λούδος τι εκτίμηση έκανε? Δεν έκανε, γιατί λέει δεν έβρισκε το μεγεθυντικό φακό του για να το δει. Πού πήγε? Ξέρω εγώ, ένα περίεργο πράγμα. Λες και άνοιξε η γη και το κατάπιε. Μυστήρια πράγματα συμβαίνουν, σου λέω. Χάμη, έχεις ένα κομμάτι μοναδικό, συλλεκτικό, αμύθιτης αξίας που το θέλω σαν κολλασμένος και θα δώσω γη και ίδρυ και να το αποκτήσω. Σου δίνω 6 ολόκληρα ευρώ για να το κάνω δικό μου. Πλάκα μας κάνει, κύριε Καράμπελα. Εάν ήθελα δώρο με 6 ευρώ, πήγαινα στο μεγάλο παζάρι του Βρετού. Εγώ σου δίνω 6,10 με το ΦΠΑ. Εγώ 6,15 και έναν αυθεντικό τσαρούχι. Πίνακα, μιλάμε του Γιάννη του Τσαρούχι. Όχι, σέντρα τσαρούχι του Λουκά του Βίντρα. Δεν θα μου το πάρετε μέσα από τα χέρια, γλυκές κουλές? 10 ευρώ. Είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Εγώ είμαι εκτός. Εγώ πρέπει να πάρω τη μαμά να ρωτήσω αν έχει να μου δανείσει τα 5. Σιλάνς όλοι! 12.40 για να το κάνω. Δικό μου. Ξεφύγαμε. Και εγώ είμαι εκτός. Και τώρα οι δυο μας τρελό αγόρι. 13 ευρώ και την κουρτίνα 2. Τελική προσφορά. Δηλαδή με δίνεις 50 χιλιάρικα και 13 ευρώ. Τι λες, μωρή Μαρούσκα. 13 ευρώ σου δίνω. Τα 50 χιλιάρικα που τα βρήκες? Θα δεις σε λίγο. Οκ. Είμαστε σύμφωνοι. Είμαι όμως τόσο συγκινημένος που πραγματικά θέλω να σας αγκαλιάσω και να σας ασπαστώ όλους σας. Έναν. Μπορώ να έρθω? Έλα!
και μη μετρά την ώρα. Αχ, τα νιάτα είναι δώρα που καίνε σαν φωτιά. Έλα και μη μετρά την ώρα. Πάρε μας όλα τα δώρα και κάψε μας τη φωτιά. Πέντε, 40, 45, 50. Και 13. Γίναμε. Κάμερα 3, γιατί δεν δείχνεις τον πολιτή? Αφού δεν βρίσκω την κάμερά μου.